Σου έδωσαν ένα πολύ cool δώρο για τα Χριστούγεν. Θέλω κι εγώ να δω τι έχω μέσα στη χριστουγεννιάτικη καλτσούλα μου. Αυτή τη χρονιά συμπεριφέρθηκα πάρα πολύ καλά. Η αδερφή μου η Τιάννα συμπεριφέρθηκε πολύ άσχημα αυτή τη χρονιά. Ούτε ο αδερφός ήταν υπάκος. Δεν παραξενεύομαι. Θα σε καλέσω αργότερα. Νομίζω βρήκα την κάλτσα με τα δώρα. Ελπίζω η Βασίλης να ήταν γενναιόδωρος αυτό το χρόνο. Θέλω ένα πολύ καλό δώρο. Τι μπισκότα! Αυτό δεν είναι καθόλου ενδιαφέρον. Τι μανταρίνι! Ούτε αυτό είναι ενδιαφέρον. Κι άλλο μανταρίνι! Βαρέθηκα πια! Ευχαριστώ, Άγιο Βασίλη, για τα χρήματα που μου έδωσες! Όχι, ξέρεις τι θα γίνει αυτή τη φορά? Αυτή τη φορά θα τον καλέσω στο σπίτι μαζί με όλους τους φίλους και θα τον βάλω να απολογηθεί μπροστά σε όλους. Για να καταλάβει επιτέλους ότι δεν ήταν καθόλου καλό αυτό που μου έκανε. Πάλι μιλάς στο τηλέφωνο, πάλι! Ναι, κι εγώ έχω σοκαριστεί. Για μισό λεπτό, περίμενε λίγο. Ντάνα, είμαι απασχολημένη! Λοιπόν, νομίζω πως αυτή τη φορά πρέπει να του δείξω που πραγματικά ανήκει. Διάνα, δες τι που έδωσε ο Άγιος Βασίλης, 100 ευρώ! Ντάνα, σου το έχω πει πάρα πολλές φορές, στην ελληνική γλώσσα νομίζω. Δεν μπορείς να μπαίνεις έτσι μέσα στο δωματιό μου. Θα χτυπάς ή δεν θα χτυπάς, αλλά δεν θα μπαίνεις. Διάνα, έχω μια πρόταση. Θα παίξεις μαζί μου μαζί με τις κούκλες μου και θα σου δώσω μερικά χρήματα. Ντάνα, είσαι σοβαρή? Είμαι 15 και είσαι 7. Ποιες κούκλες? Δεν με νοιάζει καν τι σου έφερε ο Άγιος Βασίλης. Τιάννα, ξέρεις τι, είσαι μια κακή αδερφή. Δεν θέλεις ποτέ να παίξεις μαζί μου. Φαίνεται σαν να θέλεις μόνο με τους φίλους σου να είσαι. Τιάννα, ξέρεις τι, μάλλον δεν θέλεις να έχεις μικρότερη αδερφή. Και Τιάννα, δεν σ' αγαπάω πια καθόλου. Εντάξει, εντάξει, Ντάνα, περίμενε, περίμενε. Θα παίξουμε κούκλες, εντάξει, αλλά μόνο για 5 λεπτά, εντάξει? Διάνα, δεν χρειάζεται να παίζεις μαζί μου, πήγαινε και συνέχισε το τηλεφώνημά σου. Ντάνα, δεν καταλαβαίνεις. Το θέμα είναι ότι οι φίλοι μου και ο Ντίμα πρέπει να έρθουν εδώ και να απολογηθεί ο Ντίμα. Κατάλαβες τι έχει γίνει? Διάνα, βασικά είμαι 7, δεν είμαι 15, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Εντάξει, είσαι μικρή, δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Όταν θα είσαι έφηβη όμως θα με καταλάβεις. Όχι, δεν θα σε καταλάβω. Θα με καταλάβεις, όλοι οι έφηβοι είναι το ίδιο. Όχι. Ναι. Όχι. Ναι. Όχι. Ντάνα, μην με κάνεις να θυμώσω τώρα. Διάνα, εσύ μην με κάνεις να θυμώσω. Λοιπόν, σου το λέω η τελευταία φορά. Διάνα, σου το λέω κι εγώ η τελευταία φορά. Μην με κάνεις να θυμώσω, εντάξει? Ντάνα, σταμάτα να λες ότι λέω. Μην κάνεις σαν μικρό παιδί, έλεος. Διάνα, μην μου ξαναμιλήσεις ποτέ. Μπα, βέβαια. Μην μου ξαναμιλήσεις ποτέ, δεν σε χρειάζομαι. Τι? Ναι, Ντάνα, είσαι πολύ μικρή. Τι? Πώς έγινε αυτό? Τι? Αλλάξαν τα σώματά μας. Τώρα είμαι μεγάλη, δεν χρειάζεται να παίξω με κούκλες. Ναι. Όχι, οι φίλοι μου και ο Ντίμα θα έρθουν σήμερα στο σπίτι. Κουλ, θα περάσω τέλεια με τους φίλους σου σήμερα. Λοιπόν, πηγαίνω, πηγαίνω. Περίμενε, πρέπει να αλλάξεις ρούχα, πρέπει να βάλεις τα δικά μου ρούχα. Τι, γιατί? Αυτό είναι το αγαπημένο μου φόρεμα. Η μαμά μου το αγόρασε. Ντάνα, περίμενε. Δεν θέλω οι φίλοι μου να γελάνε μαζί μου μετά από όλο αυτό. Πρέπει να κάνεις ό,τι σου πω εγώ. Τι να κάνω δηλαδή? Ντάνα, πρέπει να βάλεις τα ρούχα μου. Πήγαινε στο δωμάτιό μου και βάλε τα ρούχα μου. Καλά, εντάξει. Ντάνα, θα φιλήσω και τον Ντίμα. Εγώ θα σε φιλήσω. Πήγαινε στο δωμάτιό μου και άλλαξε ρούχα τώρα. Ντάνα, πήγαινε στην καρταρόμπα. Είναι τόσο ωραίο να φοράς ένα τέτοιο φόρεμα όταν είσαι 15. Ντάνα, κοίτα τους κρυστάλλους. Ντάνα, πήγαινε να βρεις τους φίλους μου, βιέσου. Ναι, θα τρέξω. Ντάνα, τι πρέπει να πω στους φίλους σου? Μην πεις ότι είσαι η Ντάνα τουλάχιστον. Μάλιστα, εντάξει, για πώς πρέπει να τους μιλήσω? Θα τους μιλάς σαν να είσαι εγώ. Και τι πάει να πει αυτό? Ντάνα, συμπεριφέρομαι σαν ενήλικας. Σαν ενήλικας. Κατάλαβα, σαν ενήλικας. Πάω να ανοίξω.
Ελάτε μέσα. Ντανταγιά, πού είναι η Διάνα? Εγώ, η Διάνα είναι εκεί, ελάτε, ελάτε. Διάνα, η καλεσμένη σου είναι εδώ. Γεια σου, Διάνα. Είμαστε εδώ λοιπόν όλοι. Ο Ντίμα είναι έτοιμος. Γεια, πώς είστε, παιδιά? Διάνα, κατέβα από το καναπέ. Δεν πρέπει να είσαι πάνω, ούτε να πηδάς πάνω του. Ναι, το ξέχασα. Η Διάνα είναι πολύ χαρούμενη σήμερα. Φυσικά, ο Ντίμα θα απολογηθεί. Λοιπόν, Ντίμα, για πάμε. Διάνα, είναι ώρα να σηκωθείς. Ο Ντίμα είναι εδώ για να απολογηθεί. Άντε, Ντίμα! Κορίτσες, προσέχουμε τον Ντίμα. Πρέπει στα αλήθεια να απολογηθεί. Αχα, όχι όπως συνήθως. Ντάνα, τι πρέπει να κάνω? Είσαι τρελή. Έλα στον Ντίμα, πρέπει να απολογηθεί. Έλα. Έλα, Ντίμα, τι περιμένεις? Ζήτα συγγνώμη. Ναι, η συμπεριφορά σου δεν είναι καθόλου αντρικά. Ντίμα, είμαστε όλοι εδώ, πες συγγνώμη. Ο λόγος του άντρα είναι συμβόλαιο. Ετοιμάζεσαι γι' αυτό 2 μέρες τώρα. Ντίμα, μην με αγριεύεις, δεν ήρθε εδώ για το τίποτα. Ντίμα, θέλουμε όλοι να σε δούμε να απολογείσαι. Ναι, Ντίμα, δεν μπορείς να συμπεριφέρεις έτσι σήμερα και αύριο να κάνεις πάλι τα ίδια. Δεν σε εμπιστευόμαστε πια. Περιμένετε, παιδιά, θέλω να σκεφτώ. Άκου, Ντιάνα, έκανα λάθος. Αχα. Ντίμα, είναι σοκολάτες? Δώσε μου μια καραμέλα. Να πάρει, θα τα καταστρέψει όλα. Να πάρει, τι συμβαίνει με τη Διάνα, είναι περίεργη σήμερα. Διάνα, απλώς είναι αγχωμένη. Το φαντάζεσαι, ο Ντίμα θα της απολογηθεί. Διάνα, αυτά τα γλυκά είναι για σένα και αυτά τα 2 μανταρίνια. Μ' αρέσουν τα μανταρίνια. Η μαμά μου πάντα μου τα καθαρίζει. Τόσο ωραία. Τι γίνεται με τη Διάνα? Μάλλον δεν έχει κοιμηθεί πολύ καλά. Ή παρακοιμήθηκε. Είναι πολύ περίεργη. Ο Ντίμα φταίει γι' αυτό. Διάνα, δεν κάθεσαι λίγο ήσυχη? Ο Ντίμα θέλει να σου απολογηθεί. Σε ευχαριστώ, Ντάνα. Διάνα, τα κατάλαβα όλα και πήρα μια απόφαση. Ναι, Ντίμα. Και επίσης μου αρέσει να ρουφάω το χυμό από το μανταρίνι και να πετάω τη φλούδα. Μπορούμε να τα πούμε για λίγο? Αχα. Λοιπόν, Ντάνα, άκουσε με προσεκτικά. Αχα. Λοιπόν, τώρα ο Ντίμα θα απολογηθεί. Θέλω απλώς να είσαι ο εαυτός σου. Και μόλις ο Ντίμα απολογηθεί, όλοι θα πάνε στο σπίτι γιατί συμπεριφέρεσαι πάρα πολύ άσχημα. Εντάξει, Ντιάνα, θα μου δώσεις τώρα τα γλυκά που έφερε ο Ντίμα για σένα? Θα σου δώσω τα γλυκά μόνο να συμπεριφερθείς σαν ενήλικας. Ντιάνα, θέλω να με συγχωρήσεις. Δεν θα το ξανακάνω. Ορίστε. Ιου, το είδατε αυτό? Θέλει να με φιλήσει. Ντιάνα, τι έχεις πάθει? Θα με συγχωρήσει ή όχι? Ναι, Ντίμα, η Ντιάνα σε συγχώρεσε. Εντάξει, παιδιά, μπορείτε να καθίσετε. Θα πάω να σας φτιάξω νόστιμα popcorn. Μαρίζα, κορίτσι, ελάτε εδώ, ελάτε. Ορίστε, πάρτε κι εσείς. Ευχαριστώ. Διάνα, είσαι τόσο ευγενική. Είναι η 10η φορά που συγχωρεί τον Ντίμα. Αχά, η 10η φορά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Μαρίζα. Να πάρει, κορίτσι, τι γίνεται σήμερα? Η Διάνα συμπεριφέρεται σαν μικρό παιδί. Κορίτσι, δεν καταλαβαίνετε. Είναι απλώς πολύ νευρική, αγχωμένη. Ναι, ο Ντίμα απολογήθηκε. Ναι, συναισθήματα είναι αυτά. Παιδιά, ήταν κακή ιδέα, δεν την είδατε πως συμπεριφέρεται? Φυσικά, Ντίμα, τόσες προσφορές και τόσα ψέματα που τις είπες, γι' αυτό συμπεριφέρεται έτσι. Είναι πολύ περίεργη σήμερα. Η Ντάνα κάνει σαν ενήλικη και η Ντιάνα σαν παιδί. Λοιπόν, η Ντιάνα έμαθε την Ντάνα. Και την Ντιάνα ποιος την έμαθε? Ακούστε, κορίτσια, ας παίξουμε με τις κούκλες. Εντάξει, Γιάννα, αυτό είναι για σένα. Και αυτό είναι για σένα. Μαρίζα, πάρε αυτό. Και αυτό είναι για σένα. Το όνομά μου είναι Χιονούλα. Παιδιά, δεν νομίζω να ξαναβγω με τη Διάνα. Ακόμα παίζει με τις κούκλες της. Κορίτσια, κάντε και εσύ συλλογή από κούκλες LOL. Εγώ έχω πολύ μεγάλη συλλογή. Θέλετε να τη δείτε? Είναι στο δωμάτιό μου. Διάνα, είστε καλά? Ξέρουμε ότι είσαι νευρική, αλλά συμπεριφέρεσαι πολύ περίεργα. Να πάρει, ήταν να τα καταστρέψει όλα. Τα παιδιά θα την καταλάβουνε. Κορίτσια, μια χαρά είμαι. Δεν θέλετε να παίξουμε με τις κούκλες? Να πάρει, θα μιλήσω στην Ντάνα αργότερα. Παιδιά, μήπως θέλετε popcorn? Ντάνα, εγώ θέλω popcorn με αλάτι. Ξέρεις τι έχει πάθει η αδερφή σου, Ντάνα? Ντίμα, ξέρεις γιατί μπορεί να είναι νευρική? Γιατί, Ντίμα, την έχεις προσβάλει τουλάχιστον 10 φορές. Ντάνα, δεν προσέβαλα τη Διάνα. Την αγαπάω τόσο πολύ. Δεν της έχω πει ακόμα την αλήθεια. Πρέπει να το κάνω. Ντίμα, αγαπάς τη Διάνα τόσο πολύ? Είναι τόσο
τόσο ρομαντικό. Ναι, την αγαπάω, αλλά είναι περίεργη. Παίζει ακόμα με γούκλες. Νομίζω ότι θέλει να σταματήσω να την αγαπάω. Όχι, όχι, Ντίμα. Και η Ντιάνα σε αγαπάει πάρα πολύ. Αλήθεια σου λέω. Το πιστεύεις? Πώς το ξέρεις, Ντάνα? Ντίμα, η Ντιάνα μου λέει κάθε μέρα ότι σε αγαπάει πάρα πολύ. Κάθε μέρα? Ντιάνα, μάζεψε τις κούκλες σου, πάμε στο σπίτι. Είναι ένα τσίρκο εδώ μέσα. Ήρθαμε με τον Ντίμα για να απολογηθεί, αλλά εσύ... Εσύ μας λες να παίξουμε με τις κούκλες? Πάρε μας όταν συνέλθεις. Εάν δεν θέλετε να παίξουμε με τις κούκλες, μπορούμε να παίξουμε κρυφτό. Θα καλέσουμε και τα αγόρια, θα έχει πολύ πλάκα. Παιδιά, τα popcorn είναι έτοιμα. Παιδιά, πάμε. Ναι, πάμε. Γιατί είναι τόσο περίεργη? Ντίμα, δεν έπρεπε να έχεις έρθει. Δεν χρειάζεται τη συγγνώμη σου, από ό,τι φαίνεται. Και να δεν το περίμενα αυτό από σένα. Απλά με κοροϊδεύεις. Τι, δεν θέλετε να παίξετε κούκλες μαζί μου? Εντάξει, δεν χρειάζεται. Ντιάνα, δεν τα κατάφερα σαν μεγάλη αδερφή, εντάξει? Ναι, Ντάνα, δεν τα κατάφερα στο ρόλο της μεγάλης αδερφής. Και τώρα ο Ντίμα θα χωρίσει μαζί μου. Και τι πρέπει να κάνουμε? Δεν θέλω να είμαι μεγάλη. Δεν θέλω να φοράω αυτά τα ρούχα. Δεν θέλω να φυλάω τον Ντίμα. Θέλω να είμαι μικρή. Ο Ντίμα με παράτησε και οι φίλοι μου έφυγαν. Θέλω να παίξω με κούκλες. Οι ενήλικες δεν παίζουν με κούκλες. Τι να κάνουμε? Ντάνα, εσύ φταίς για όλα. Δεν έπρεπε να έχεις έρθει στο δωμάτιό μου. Όχι, εσύ φταίς, Ντιάνα. Να μιλάς λιγότερο στο τηλέφωνο και να δίνεις την αδερφή σου μεγαλύτερη προσοχή. Τι, Ντιάνα? Τι, Ντάνα? Επιστρέψαμε στα σώματά μας, ναι! Το περίμενα πώς και πώς. Λοιπόν, Ντάνα, τώρα θα παίζουμε μαζί με τις κούκλες πολλές φορές, εντάξει? Και δεν θέλω να αλλάξουμε ποτέ ξανά σώματα. Θέλω να είμαι στο σώμα μου, η Ντιάνα. Και εγώ θέλω να είμαι μικρή, Ντάνα. Και εγώ θέλω να είμαι μεγάλη. Ωχ, Ντάνα. Παρεμπιπτόντως, Ντιάνα, ο Ντίμα σου ήθελε να με φιλήσει. Ναι, ναι, το είδα. Λοιπόν, σου άρεσε να είσαι μια έφηβη? Όχι, στα αλήθεια. Ναι, ούτε εμένα μου άρεσε να είμαι μικρό κορίτσι. Φαντάζομαι τι θα νόμιζαν οι φίλοι μου για μένα. Τώρα πρέπει να τα βρω με τον Ντίμα και κάπως να επιστρέψω και στους φίλους μου. Ντιάνα, οι φίλοι σου σοκαρίστηκαν μαζί σου. Τι καλύτερο να πω μαζί μου? Ναι, παιδιά, αυτή είναι η ιστορία που μας συνέβη τα Χριστούγεννα. Παρεμπιπτόντως, εσείς παίζετε με τα μικρά σας αδέρφια. Γράψτε μου στα σχόλια τις ιστορίες σας. Κάντε like, κάντε εγγραφή στο κανάλι και πατήστε το κόκκινο κουμπί και το κουδουνάκι. Εμείς, φίλοι μου, ήμασταν μαζί σας. Γεια σας, τα λέμε! Yeah!